Δελτίο τύπου εξέδωσε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος για το νομοσχέδιο Γιατρός για Όλους, που βρίσκεται σε διαβούλευση και προβλέπεται ότι τα κέντρα υγείας στελεχώνονται κατά προτεραιότητα από 5 ιατρικές ειδικότητες και κατά περίπτωση με άλλες, μεταξύ των οποίων και η οδοντιατρική. Πολύ έκπληκτοι, σαν κλάδος πληροφορηθήκαμε την προς διαβούλευση συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου με τον παραπλανητικό, επιτρέψτε μου να πω, τίτλο «Γιατρός για όλους», όπου ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι το να μειώσει και να υποβαθμίσει την αξία και του οδοντίατρου και της στοματικής υγείας των πολιτών. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το νομοσχέδιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει πως τα κέντρα υγείας θα πρέπει το να στελεχώνονται κατά προτεραιότητα με 5 ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παιδιατρικής, της ορθοπαιδικής, καρδιολογίας και παθολογίας, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει η οδοντιατρική, που μέχρι τώρα κάτι τέτοιο ίσχυε. Και εμείς εδώ ερχόμαστε λοιπόν να το καταργήσουμε, ή όπως το λέει και το νομοσχέδιο, σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να γίνεται μια σχετική εισήγηση στην οικία υγειονομική περιφέρεια, ώστε να δουν αν υπάρχει πιθανότητα το να στελεχωθεί με κάποιον οδοντίατρο. Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου, Νικόλαος Φρυδάς, τονίζει ότι η δημόσια δαπάνη για την οδοντιατρική περίθαλψη είναι στο μηδέν και οι ιδιωτικές δαπάνες έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 70%. Αντί να πηγαίνουμε κάνα βήμα πιο μπροστά όσον αφορά την παροχή πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης, μας πηγαίνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας πολλά χρόνια πίσω. Αν σκεφτούμε και αν λάβουμε υπόψη και την περίοδο την οποία ζούμε, όπου πλέον και η επίσκεψη στον οδοντίατρο έχει καταστεί πολυτέλεια για τους περισσότερους Έλληνες πολίτες, οπότε το να μπορέσει το κράτος το να παρέχει μία στοιχειώδη οδοντιατρική περίθαλψη είναι το πιο βασικό. Λένε κάποιες έρευνες πως το ποσοστό της ιδιωτικής δαπάνης για τον οδοντίατρο έχει πέσει κατά 70%. Επισημένοντας την αναγκαιότητα παροχής στήριξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας στα κέντρα υγείας με τη στελέχωσή τους σε απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Εμείς ζητάμε το να υπάρχει μόνιμα και σε όλα τα κέντρα υγείας ένας οδοντίατρος. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το να υπάρχει ένας οδοντίατρος σε όλα τα κέντρα υγείας. Και τέλος, μην ξεχνάμε πως οι οδοντίατροι των κέντρων υγείας έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη, πραγματοποιώντας προληπτικά προγράμματα σε διάφορα σχολεία.